Λάτσιος. Ο Λάτσιος εδώ συνέντευξη. Και τι λέει. Είπε και για την Ελένη, είπε για όλα. Και έκρινε και τηλεοπτικά πρόσωπα. Ναι. Και για τη Μανολίδου. Και κάποια στιγμή φτάνει η κουβέντα και στη Ρούλα Κορμιλά. Και τι είπε πάλι. Λοιπόν, είπε ότι εγώ τη Ρούλα ήθελα να τη δω σε κάτι πιο πρωτοποριακό και κάτι πιο καλό προϊόν. Κάνει τηλεόραση κάτι πρωτοποριακό. Κάνει και αυτή κάτι πρωτοποριακό, βρε Γιαννάκο μου, γλυκέ μου. Ελλάδα έχει ταλέντο. Τι κάνετε, Ελλάδα έχει ταλέντο. Κάνετε και τον Dancing with the Stars κάνετε. Ποιο είναι το πρωτοποριακό της τηλεόρασης γενικότερα που γίνεται για να το κάνω εγώ? Γιατί δίνονται χρήματα για να γίνει κάτι πρωτοποριακό και κάτι διαφορετικό? Μια χαρά ήταν. Γιαννάκη μου, τι θέλεις, για πες, τι είπες για μένα εγώ. Ωραία, έμεινε σε αυτήν την επανεμφάνισή σου στην τηλεόραση και είπε ότι η Ρούλα είναι ναι μεν παλιά καραβάνα. Τι, μη μου πεις άλλα από τι είπες. Όχι, είπε. Ότι ναι μεν η Ρούλα είναι παλιά καραβάνα, αλλά εγώ προσωπικά σαν Γιάννης θα ήθελα να τη δω σε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο φαντασμαγορικό. Νομίζω έδωσε την απάντηση. Αν προτείνεις κάτι, ρε Γιάννη μου, και το συζητάμε. Είμαι επαγγελματίας, χάρη μου. Πάμε. Δέχομαι προτάσεις γενικώς. Θεωρώ μεγάλο ταλέντο το Γρηγόρη Αρναούτογλου και θεωρώ ότι αρκετά κάθισε εκτός τηλεόρασης. Πρέπει να επανέλθει δρυμύτερος. Διότι είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ταλέντο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά την τηλεόραση, έχει απίστευτο χιούμορ, κανονικό χιούμορ, πραγματικό χιούμορ και ότι μπορεί να προσφέρει πολλά ακόμα πράγματα στο τηλεοπτικό αυτό τοπίο. Πρέπει οι καλοί και δυνατοί να επιστρέψουν στα πόστα τους και στις θέσεις τους. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Αρναούτογλου. Το λέω εγώ μετά από 22 χρόνια πορείας και πείρας και εμπειρίας. Τον θεωρώ μεγάλο ταλέντο.